Γεια σας. Another day, another save. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο αυτό του καναλιού. Σημερινό setup. Έχουμε γέλαμε. Το Phoenix Artisan, το Star Wisp. Το συνθετικό. Το έχουμε εδώ και μουλιάζει. Τη Lambda, την Aris, την Open Cob. Είμαι αρκετά αξίριστος. Πότε ευκαιρία για μια Open Comp. Τη Strangelet από τη Phoenix Artisan. Σαπούνι και After Save από την Αγγλία. Έχουμε το Luther, το Namkha. Το Namkha δεν ξέρω τι σημαίνει. Το Luther στα παλαιά γερμανικά σημαίνει είτε φημισμένος πολεμιστής, είτε βροντόφωνος πολεμιστής. Loud warrior. Δεν ξέρω τι είναι το σωστό, δεν μπορώ να σας πω. Έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτό το τσαπούνι. Το άρωμά του είναι ούτε και τριαντάφυλλο, πάρα πολύ ωραίο. Η δομή του είναι σχεδόν κρέμας, πολύ μαλακό, που δεν είδα το χαρακτήριζα κρόπ. Είναι καφέ, όπως είπαμε φτιάχνεται στην Αγγλία και θα δούμε, είναι περίεργος να το δοκιμάσω. Και έχουμε και το αντίστοιχο after save του, το Luthor. Πολύ ωραίο άρωμα, σαν άρωμα τα σπάει. Θα πέσουν και τα συστατικά λίγο να τα δείτε και του after save και του σαπουνιού. Λοιπόν, λίγο να φορτώσω τη μηχανή, να ρίξω λίγο νερό στο πρόσωπο και να ξεκινήσουμε. Ξεκινάμε. Pre-save δεν χρησιμοποιώ, έκανα ένα μπανάκι πριν και φτάνει. Όταν δοκιμάζω σαπούνι ειδικά πρώτη φορά και τα κατάξα να τώρα, αν χρησιμοποιείς καλά σαπούνια, το pre-save είναι μόνο μέρος της διαδικασίας, έτσι, για το τελετουργικό. Το άρωμα ωραίο. Ωραίος αφρός. Δεν ξέρω, είναι από τα σαπούνια το νιώθεις ωραία όταν το δουλεύεις. Ωραίος. Ωραίος αφρός. Χωρίς αέρα μέσα. Δυνατό. Πολύ δυνατό. Λάμδα. Άρης.
Ωραίο. Από γλίστρα πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Μπράβο τους. Εξαιρετικό πρώτο πέρασμα. Τι είναι αυτό, μπερδεύτηκα. Μισό λεπτό λίγο να ξεπληθώ και επιστρέφω. Δεύτερο χέρι. Ο αφρός του είναι ακριβώς όπως μ' αρέσει. Ακριβώς. Μπράβο τα αγκλάκια. Δεν τους το είχα. Το έχουμε και το residual. Σε πολύ καλό βαθμό. Κοντρίτσα. Τρίτο. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το σαπούνι μου άρεσε πολύ. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, ξεπλένουμε και έρχομαι να τα πούμε.
Επιστροφή. Βάλουμε και τα after save. Το άρωμα του είναι... Το άρωμα τα σπάει, κύριε. Λοιπόν, έχουμε και, και λέμε λούφα. Ό,τι καλύτερο έχει βγάλει η Αγγλία μετά τις Spice Girls. Εξαιρετικό σαπούνι. Εξαιρετικό. Ξεφεύγει από τα κλασικά αγγλικά σαπούνια, τα παραδοσιακά. Δεν πλησιάζει τα... Δεν είναι αμερικά, δεν έχει όμως την αμερικάνικη λογική. Δεν θα το έλεγα κρόπ. Θα το έλεγα κρέμα. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Μου έδωσε εκπληκτική γλίστρα. Είχε residual, είχα πολύ καλή προστασία. Το aftershave μου φαίνεται λίγο λιπαρό για τα γούστα μου. Θα το ήθελα λίγο πιο στεγνό, αλλά δεν ξέρω πώς θα κάτσει μετά στην πορεία. Και σχεδιαστικά μου άρεσε, είναι πολύ μινιμαλιστικό. Όχι φανφάρες, όχι, ξέρω εγώ, τον Κόναν να μονομαχεί. Αν και άνετα βάζανε μεσαιωνικούς πολεμιστές και δεν συμμαζεύεται, ή κάτι κέλτικα, κάτι τέτοια, αλλά εξαιρετικό. 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 Μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, αυτά από μένα. Another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Like και subscribe. Γεια σας.